έριψε τις συστάσεις της για τη λήψη μέτρων και φόρων. Τώρα εκείνο που, στο οποίο κατέληξε το Eurogroup είναι ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί για αξιολόγηση των οικονομιών και των προϋπολογισμών των κρατών μελών ίσως να μην είναι και η καλύτερη. Τέθηκε δηλαδή υπό αμφισβήτηση αυτή η μεθοδολογία. Μάλιστα ο επικεφαλής του Eurogroup, ο κ. Τάιζελμπλουμ, κάλεσε τους τεχνοκράτες της Κομισιόν να επιστρέψουν τις διαδικασίες αναθεώρησης αυτής της μεθοδολογίας και τον Μάιο θα τεθεί υπό συζήτηση αυτό το θέμα στο Eurogroup. Η Κομισιόν ζητούσε από τον περασμένο φθινόπωρο από την Κύπρο να πάρει δημοσιονομικά μέτρα. Ζητούσε από την Κύπρο να πάρει δημοσιονομικά μέτρα. Ήσαμε το 1,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, κάτι βεβαίως που ήταν αχρίαστο εγώ, αφού η Κύπρος έκλεισε τη χρονιά με πλεόνασμα στα κρατικά ταμεία, 0,1% ναι μεν οριακό, αλλά ήταν το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη. Τώρα, ο Υπουργός Οικονομικών δικαιώθηκε. Κέρδισε, θα λέγαμε, χθες τη μάχη, αλλά βεβαίως όχι τον πόλεμο, διότι ακριβώς η έκβαση αυτού του πολέμου θα κριθεί κατά την προεκλογική περίοδο. Σας άκουγα προηγουμένως και την προηγούμενη σύνδεση με τα αιτήματα των γιατρών και τα διάφορα αιτήματα των κοινωνικών ομάδων που αντιλαμβάνομαι θα εντείνονται στο επόμενο διάστημα. Γιατί έχουν καταλάβει, Πέτρο, ότι τώρα που γυρίζει είναι η ευκαιρία να εκμεταλλευτούν, αν θέλεις, αυτή την προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Ακριβώς. Να θυμόμαστε όμως πάντα ότι επιστρέφει η Τρόικα τέλος του μήνα και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επιστρέφει η Τρόικα και αναμένεται να έχουμε πρόβλημα σε ό,τι αφορά το μεταρρυθμιστικό πακέτο. Εκεί υπάρχει στασιμότητα, μείναμε πίσω, είναι η αναβλητικότητα στο ΙΕΣΥ, είναι η δημόσια υπηρεσία η οποία έχει παγώσει το θέμα και οι πληροφορίες λένε ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίδης θα επανέλθει με νέα νομοσχέδια. Είδαμε μια κίνηση χθες βεβαίως με τα νομοσχέδια για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη ΣΥΤΑ. Έχουμε όμως δρόμο να καλύψουμε και δεν ξέρω πώς θα πείσουμε μέχρι το τέλος του μήνα. Σωστό, και για το τελευταίο θέμα που αναφέρθηκες, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Σε πάρα πολύ λίγο θα μας τις μεταφέρει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Μανουσάκης, ο οποίος παίρνει δηλώσεις από ενδιαφερόμενους. Σε ευχαριστώ, Πέτρα, για την ενημέρωση. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, και στα του